για την παρουσία σας και την ευλογία σας για μια ακόμα χρονιά. Κυρία Διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας, κυρία Διευθύνουσα την Εισαγγελία εφετών Λάρισας, κυρίες και κύριοι Διευθύνουσες και Διευθύνοντες στις δικαστικές μας υπηρεσίες, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Κόρνου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων μας στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση έχουμε το πράγμα στην κυρία Λιακούλη, τον κύριο Μαμάκο, την κυρία Γαλλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι λοιπόν, κυρίες και κύριοι δικαστική λειτουργία, εισαγγελική λειτουργία, δικαστική γραμματείς, σε όλους σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και προκοπή. Πέρυσι τέτοια μέρα, μετά τον αγιασμό, μεταξύ άλλων κάναμε λόγο για το δικαστικό μέγαρο και τις εργασίες που μόλις τότε είχαν ξεκινήσει. Είχαμε ένα δικαστικό μέγαρο που θύμιζε περίπου εργοτάξιο. Είχαμε τότε ζητήσει από όλους την κατανόηση, την υπομονή, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις όποιες δυσκέρειες αναμέναμε με τα βεβαιότητα. Ένα χρόνο περίπου μετά, μπορούμε με χαρά να πούμε ότι οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά. Τις προσεχείς εβδομάδες θα έχουμε στην διάθεσή μας, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο σχεδόν των εργασιών, ένα πλήρως αναβαθμισμένο ενεργειακά και ανακοινισμένο αισθητικά δικαστικό μέγαρο. Και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί όλοι μας, πραγματικά με κατανόηση, υπομονή και πνεύμα συνεργασίας, καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε στις όποιες δυσκέρειες. Φέτος, εκ των πραγμάτων, καλούμε να ζητήσουμε και πάλι την κατανόηση και τη βοήθεια όλων για να ξεπεράσουμε κάποιες άλλες δυσκολίες. Αυτές που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή από χτες των νέων διατάξεων αναφορικά με την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη. Όπως όλοι ξέρουμε, από χτες τέθηκαν σε ισχύ διατάξεις που έχουν την υλοποίηση του πρώτου βαθμού, διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ με έναν τρόπο εσπευσμένο, με έναν τρόπο που δεν προλάβαμε να αφομοιώσουμε αρκετά πράγματα, που δεν προλάβαμε να λύσουμε προβλήματα, που δεν προλάβαμε να καλύψουμε κενά, και δεν αναφέρομαι απαραίτητα μόνο στη Λάρισα, αλλά στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Γι' αυτό άλλωστε και απήχαμε χτες οι δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα από τα καθήκοντά μας. Θέλω λοιπόν εκ νέου να ζητήσω τη συνεργασία όλων, δικηγόρων, δικαστικών εισαγγελικών λειτουργών, δικαστικών γραμματέων, για να ανταποκριθούμε και πάλι όσο το δυνατόν καλύτερα στην προσπάθειά μας να μεταβούμε ομαλά στο νέο σύστημα, καθώς όπως σας είπα από το Υπουργείο δεν υπήρξε μέρημνα για τον απαραίτητο χρόνο και τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να αποφευθούν οι οποίες δυσκολίες. Επειδή όμως δεν θέλω να θεωρώ την ημέρα του αγιασμού και της άνοιξης του δικαστικού έτους ως ημέρα απαραίτητων προβλημάτων, αντιθέτως προτιμάω να θεωρώ αυτή τη μέρα ως μέρη που πρέπει όλοι μας να στείλουμε θετικά μηνύματα, θέλω να σας παρακινήσω όλοι μαζί, με ορμή, με φρεσκάδα, να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε ξανά την εργασία μας, όχι για να παρακινήσουμε, αλλά για να λύσουμε προβλήματα. Καλή χρονιά σε όλους. Μόλις τελειώσουμε έξω ακριβώς, υπάρχει ένα κέρασμα, ένα γλυκό από το Δικηγορικό Σύλλογο για να γλυκαθούμε όλοι.